samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και με πάση ειλικρίνεια. Καταρχήν, ποτέ δεν είπα ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος, έτσι. Όχι, δεν νομίζω, δεν το είπα. Δεν θα επέβαλα τη δευτέρα παρέτηση από επικεφαλής πασιωμικής αναγέννησης, αν είχα την πρόθεση να μην είμαι υποψήφιος. Ναι. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν ήθελα να συμμετέχω στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ναι. Διότι επειδή το έχω πει πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός, δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα για μένα. Σώνει και καλά να είμαι υποψήφιος, δεν είναι, το βλέπω έτσι. Περίμενα μια διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, και το λέω αυτό έτσι μέσα από την καρδιά μου, θέλω να ευχαριστήσω και τον τελευταίο κάτοικο αυτού του τόπου, ο οποίος πραγματικά με τον Α και τον Β τρόπο εκδηλώνει την πίστη στο πρόσωπό μου, η οποία είναι συγκινητική αυτή η πίστη. Δηλαδή, φτάνουμε σε σημεία ανθρώπων που λένε: εγώ δεν θα ψηφίσω αν δεν είσαι υποψήφιος, που δεν το θέλω και δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια πραγματική όθηση από την κοινωνία, που είναι αυτό που θα ήθελα κι εγώ για να είμαι υποψήφιος μέσα από τη διαδικασία της επιλογής της βάσης. Mm-hmm. Αυτό. Δηλαδή. Νομίζω ότι είπα αρκετά. Άρα θα είσαστε. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος, αλλά δεν αποκλείω την περίπτωση και στην έσκατη στιγμή, αν χρειαστεί και αν η πανστρατιά φτάσει και στη Σάμμο, να ένα μικρό ποσοστό να είμαι υποψήφιος. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.